Εννοείται, τώρα έχετε ένα τσουνάμι. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Πονοκέφαλο προκαλούν στους πολίτες όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις που θα πρέπει να διεκπεραιώσουν μέχρι και το τέλος του έτους. Πάρα πολλές, ναι, θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι όμως. Θα δυσκολευτούμε, θα τα πληρώσουμε όπως γίνεται κάθε χρόνο και όλα αυτά τα χρόνια. Τι να πω, κοίταξε, τώρα μαζεύονται περί κυκλοφορίας, μαζεύονται μάλιστα στις επιχειρήσεις σε ρεβένα έξω από το καλοκαίρι, μαζεύονται ό,τι μπορεί να φανταστείς. Και ο κόσμος είναι μουδιασμένος. Α, και έρχονται Χριστούγεννα, έχω την εντύπωση ότι δεν το καταλαβαίνουν, μάλλον το καταλαβαίνουν, αλλά δεν θέλουν να το δείξουν πώς είναι Χριστούγεννα. Οι υποχρεώσεις προς την εφορία, που είναι προγραμματισμένες για το τέλος του χρόνου, έρχονται να προσθεθούν στον λογαριασμό των πολιτών. Πληρωμές ένφια, πληρωμές των φόρων των τριών τελευταίων δόσεων, χαρτόσημο και ούτω και το καθεξής. Αυτή τη στιγμή και οι επιχειρηματίες και οι πολίτες, τέλη κυκλοφορίας. Και μάλιστα πρέπει να δώσει παράταση. Και το τέταρτο που και μεγαλύτερο είναι ότι κάποιες επιχειρήσεις και κάποιοι επιχειρηματίες είναι υποχρεωμένοι να γυρίσουν πίσω μεγάλα ποσά από την επιστρεπτέα προκαταβολή. Επιπλέον, οι υποχρεώσεις τρέχουν παράλληλα με τις συνήθειες, όπως για παράδειγμα η καταβολή των δόσεων για τον φόρο εισοδήματος, τον ένφια, τα τέλη κυκλοφορίας, την επιστρεπτέα προκαταβολή που έτσι κι αλλιώς πρέπει να πληρωθούν έως το τέλος του Δεκεμβρίου. Ο μήνας που Δεκέμβρης είναι ο μήνας των πληρωμών. Κατά συνέπεια, είτε επιχειρήσεις είτε φυσικά πρόσωπα έχουν τεράστιες πληρωμές, μεγάλα τα ποσά, σορευτικά από όλη τη χρονιά, οι καθαρίσεις. Σίγουρα είναι πολλές υποχρεώσεις. Έχουμε τώρα τα τέλη κυκλοφορίας, φορολογικές δηλώσεις. Μαζί με όλα αυτά προσθέτουμε και πρωτιστήρια των παιδιών, τώρα εκδηλώσεις, γιορτές, είναι όλα μαζεμένα. Πιστεύω θα τα απεξελθούμε, γιατί δόξα τω Θεώ υπάρχει δουλειά. Το νησί είναι σε ένα καλό επίπεδο, δουλεύει ο κόσμος. Μέχρι το τέλος του 2020 οι φορολογούμενοι πρέπει να προχωρήσουν και στη ρύθμιση όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών χρεών.